εικόνες από τις εντυπωσιακές πτήσεις των ενόπλων δυνάμεων που έγιναν κατά την κοινή άσκηση Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας στον κριτικό ουρανό κόβουν την ανάσα. Η διμερής άσκηση Anti-Hellenic Joint Exercise 21 των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τη βασιλική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας με την επωνυμία Falcon I-1 πραγματοποιήθηκε στη Σούδα από τις 9 έως και τις 26 Μαρτίου. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, για πρώτη φορά μεταστάθμευσε προσωπικό και μέσα της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην αεροπορική βάση της Σούδας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και προστασία προσβολής στόχων σε ξηρά και θάλασσα. Εξαιρετική χαρά και ικανοποίηση να είμαι εδώ σήμερα με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας για την μέρα διακεκριμένων επισκεπτών της ασκήσεως Falcon I-1, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή την περίοδο στη Σούδα μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας και κατά κρίβεια μεταξύ των αεροπορικών δυνάμεων των δύο χωρών με τη συμμετοχή πλοίων του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Στις 19 Μαρτίου εξάλλου πραγματοποιήθηκε η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου καθώς και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη άσκηση των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών συνέβαλε στην επαύξη του επίπεδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των δυνάμεων που συμμετείχαν, ενώ αποδεικνύεται στην πράξη η συνεχής αναβάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας σε αμυντικό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία να έχουμε εδώ τους φίλους μας από τη Σαουδική Αραβία, διότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε τους ίδιους στόχους, δηλαδή τίποτα άλλο παρά την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Δουλεύουμε μαζί γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω εδώ όχι μόνο τον αρχηγό, αλλά και τα πληρώματα μαζί με τα αεροσκάφη F-15 από τη Σαουδική Αραβία.